Μια εργασία του Γιώργου Πιτροπογιαννάκη προς εκπαιδευτική χρήση. Έξω Μπουλιανά ανήκει στο Δήμο Σιτίας και βρίσκεται στο δρόμο που συνδέει τη Σιτία με τον Άγιο Νικολάο και το Ηράκλειο. Είναι κτισμένο σε υψόμετρο 380 μέτρα. Έχει 247 κατοίκους σύμφωνα με την απογραφή του 2011. Η ιστορία του χωριού Έξω Μπουλιανά ανάγεται στους Βυζαντινούς χρόνους. Τοποθεσίες με την ονομασία Σαρακίνα παραπέμπουν στην κατάκτηση της Κρήτης από τους Σαρακινούς τον 8ο και τον 9ο αιώνα μετά Χριστόν. Ακολουθούν τα χρόνια της Ενατοκρατίας, με την πιθανή ονομασία του χωριού από τους αδελφούς Μουλιάνη, που έδωσαν το όνομα στα μέσα και στα έξω Μουλιανά. Μία άλλη εκδοχή που πρότεινε ο Ξανθουδίδης και ακολούθησε ο Μιχαήλ Καταπότης είναι το όνομα Μουλιανά να προέρχεται από το ρήμα μήλο, μουλώνω, που σημαίνει κύπτο, κλείνω, επειδή ο οικισμός βρίσκεται στην κατωφέρεια του βουνού. Στις ενετικές απογραφές του 16ου αιώνα αναφέρεται ως «Σαν Ζόρζι Μουλιάνα», η οποία οφείλεται στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Στην απογραφή του Καστροφύλακα το 1583 είχε 261 κατοίκους. Στην τουρκική απογραφή του 1671 αναφέρεται ως «Άγιο Γιώργη Μολιάνα με 7 χαράτσια». Στην Αιγυπτιακή απογραφή του 1834 αναφέρεται ως κάτω ή πέρα Μουλιανά, με 60 χριστιανικές και 8 τουρκικές οικογένειες. Στην απογραφή του 1881 αναφέρονται ως όξο Μουλιανά, με 570 χριστιανούς και 108 μουσουλμάνους κατοίκους. Κατά την διάρκεια του 1940 είχε κοντά στους 1000 κατοίκους και 120 μαθητές στο δημοτικό σχολείο, που τώρα έχει καταργηθεί και λειτουργεί ως πολιτιστικό και επιμορφωτικό κέντρο. Στο χωριό μέσα σώζεται η παλαιότερη βυζαντινή εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο πάνω χωριό, με βυζαντινές εικόνες και επιγραφές του 15ου αιώνα. Ο προστάτης Άγιος έδινε παλαιότερα και την ονομασία του χωριού και τους κατοίκους ως Αγιοργίτες. Στο πάνω χωριό σώζονται και ενετικά κτίρια που λόγω της καλής κατασκευής τους χρησιμοποιήθηκαν ως δεξαμενή ίδρυυσης του χωριού μετά την πρώτη γεώτρηση στη δεκαετία του 1950. Σώζεται επίσης τουρκική κρίνη στην τοποθεσία Γουρνιά, με αραβική επιγραφή που δυστυχώς έχει καταστραφεί. Στην Αγία Μαρίνα, στο κάτω χωριό, υπάρχει και λατινική επιγραφή. Σύμφωνα με αφηγήσεις των παλαιότερων κατοίκων, στα έξω Μουλιανά υπήρχε σημαντικός αριθμός κατοίκων τουρκικής καταγωγής. Στην πλατεία του χωριού με την ονομασία Πλατιά Στράτα υπήρχε μιναρές που κατεδαφίστηκε μετά την εξόντωση των Τούρκων από τους Κριτσότες πολεμάρχους. Ο ναός του Αγίου Γεωργίου δεσπόζει στο κάτω χωριό.
στην περιοχή του χωριού του Λαχανά με το ονομαστό Πετρόχτιστο Γεφύρι. Από το σημείο αυτό αρχίζει η κατάβαση προς τους καταράκτες του Ρίχτη μέσα από μια ρεματιά ιδιαίτερου φυσικού κάλους. Η διαδρομή διαρκεί 3 ώρες και καταλήγει στους καταράκτες και στην ακτή του Ρίχτη. Ο επισκέπτης του χωριού έχει πρόσβαση και στην παραλία του Ρίχτη με αυτοκίνητο. Το χωριό των Έξω Μουλιανών έχει πολύ μεγάλη αγροτική και κτηνοτροφική περιοχή που εκτείνεται από την Κεφάλα μέχρι του Ρίχτη στη βόρεια ακτογραμμή της Κρήτης. Σήμερα παράγει κατά μέσο όρο 250 τόνους ελαιόλαδο κατέτος. Παλαιότερα παρήγαγε κρασί και σταφίδα, ενώ τώρα απέμεινε η παραγωγή ρακής.
θα μας ανεβάσει στο site σου, δεν θα δείχνει τόσο.
Μια ξέχαστη εμπειρία από τον πεζοπορικό όμιλο Ηρακλείου το διήμερο Σάββατο 21 και Κυριακή 22 Αυγούστου 2021 στο Κάβο Σίδερο με την Πανσέλινο του Αυγούστου. Σε μαγικό τοπίο, στο ανατολικότερο ακροτήρι της Κρήτης, το Κάβο Σίδερο, εκεί που το βόρειο Κρητικό σφιχταγκαλιάζεται με το Καρπάθιο και το νότιο Κρητικό Πέλαγος απίλαυσαν τη δύση του Ηλίου και την ανατολή της Πανσελίνου του Αυγούστου τα μέλη του πεζοπορικού ομίλου Ηρακλείου. Οι συμμετέχοντες είχαν τη μοναδική ευκαιρία να πεζοπορήσουν μέσα στο παγκόσμιο γεωπάρκο UNESCO της Σιτίας και να απολαύσουν μια περιοχή άγρια, άνυδρη και ανεμοδαρμένη. Η περιοχή είναι επισκέψιμη μόνο μία φορά τον χρόνο όταν γιορτάζει το εκκλησάκι του Αγίου Ισιδώρου και ο πεζοπορικός όμιλος Ηρακλείου είχε διασφαλίσει ειδική άδεια εισόδου. Το πρόγραμμα του διημέρου. Σάββατο 21 Αυγούστου. Αναχώρηση από κτέλ Χανιόπορτας, ώρα 9 το πρωί. Επίσκεψη στην Μονή Τοπλού. Παραθαλάσσια πεζοπορία από το φοινικό δάσος του Βάη μέχρι την αρχαία Ήτανο με ενδιάμεσες στάσεις για κολύμπι. Μετάβαση με το λεωφορείο στο Κάβο Σίδερο, όπου τα μέλη του πεζοπορικού ομίλου απίλαυσαν τη δύση του Ηλίου και την ανατολή της Πανσελίνου. Ώρες πορείας 3. Βαθμός δυσκολίας πράσινη. Διανυκτέρευση στην παραλία της Χιώνας με sleeping bags ή σε δωμάτια στα χωριά Παλέκαστρο και Αγκαθιάς. Κυριακή 22 Αυγούστου. Αναχώρηση για το όμορφο χωριό της Άνω Ζάκρου. Πεζοπορία στο Φαράγγι των Νεκρών με τις μεγάλες σπηλιές στα τειχώματά του, τις οποίες οι Μινωίτες χρησιμοποιούσαν για τάφους. Απόλυξη στο Μινωικό Ανάκτορο και στον παραθαλάσσιο οικισμό της Κάτω Ζάκρου για κολύμπι και χαλάρωση. Ώρες πορείας 3. Βαθμός δυσκολίας πράσινη. Επικεφαλής Μαρία Μωραϊτάκη. Η χρήση μάσκας απαιτείται καθ' όλη τη διάρκεια παραμονής στο λεωφορείο και στους χώρους συνάθρησης. Το κόστος της εκδρομής ήταν 25 ευρώ. Μια μοναδική εμπειρία. Χάρη στην εξαιρετική οργάνωση του πεζοπορικού ομίλου Ηρακλείου. Εργασία του Γιώργου Πιτροπογιαννάκη προς εκπαιδευτική χρήση.